Climate Now. Σε συνεργασία με τον Κοπέρνικο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Climate Now. Είμαι ο Jeremy Wilkes και αυτή είναι η νέα μηνιαία ενημέρωσή σας του τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια έρευνα από την πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής και θα δούμε πώς οι παγετώνες λιώνουν μπροστά στα μάτια μας. Όλοι οι παγετώνες στην Ελβετία χάνουν πολύ γρήγορα τον όγκο τους γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ ανεβασμένες. Και αναρωτιόμαστε, οι φωτιές στον Αμαζόνιο θα επηρεάσουν το κλίμα μας? Αλλά πρώτα απ' όλα ας δούμε τα τελευταία δεδομένα από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής του Κοπέρνικου. Αυτός ήταν ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος που έχει καταγραφεί στα χρονικά, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται 1,2 βαθμούς πιο πάνω από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής. Ήταν πιο ξηρό σε σχέση με τα συνηθισμένα στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Βόρεια Γερμανία και την Πολωνία. Μπορείτε να το διαπιστώσετε σε αυτόν τον χάρτη ανομαλίας της υγρασίας του εδάφους για τον μήνα Αύγουστο. Αντίθετα, στον Καναδά είχαμε περισσότερες βροχές σε σχέση με το συνηθισμένο, ενώ στη Σιβηρία υπήρχε μεγαλύτερη ξηρασία. Η ξηρασία συνέβαλε στη συνέχιση των πυρκαγιών που υπήρχαν εκεί, ενώ ένα από τα σημαντικότερα θέματα τον Αύγουστο ήταν βέβαια οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα έχουν στο κλίμα? Έθεσα αυτό το ερώτημα στον καθηγητή Μάρτιν Γούστερ, έναν ειδικό στη σχέση πυρκαγιών και κλιματικής αλλαγής. Όταν κόβουμε ή καίμε ένα δάσος, ουσιαστικά αντικαθιστούμε μια περιοχή που αποθηκεύει πολύ άνθρακα ανά μονάδα, με βοσκοτόπια ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις που αποθηκεύουν πολύ μικρότερη ποσότητα. Έτσι έχουμε καθαρή απελευθέρωση άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα που είναι βασικός παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτές οι φωτιές επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Θα δούμε τώρα 7 δείκτες του παγκόσμιου κλίματος που μας φανερώνουν ότι η μακροπρόθεσμη τάση είναι αύξηση της θερμοκρασίας, αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Και τώρα πάμε στους παγετώνες. Στο γράφημα αυτό βλέπουμε πώς μια αντιπροσωπευτική ομάδα παγετώνων έχει μειωθεί σε όγκο από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Πώς γνωρίζουμε όμως ότι οι παγετώνες εξαφανίζονται και πώς είναι η επιτόπια εικόνα εδώ στην Ευρώπη? Πήγα λοιπόν στην Ελβετία για να το εξακριβώσω. 3.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, πάνω από το χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντάνα, αυτοί οι επιστήμονες από τη Ζυρίχη κάνουν τον καθιερωμένο έλεγχο στον εξοπλισμό παρακολουθήσης του παγετώνα τους. Είμαι στον παγετώνα Πλέν Μόρτ. Είναι ένας πολύ μεγάλος παγετώνας στην Ελβετία, πολύ ιδιαίτερος. Βρίσκεται σε ένα πλάτωμα. Είναι τοποθετημένο σαν να είναι μέσα σε μια τεράστια μπανιέρα. Δεν εξέχει κάτι. Είναι εντελώς επίπεδος. Όπως όλοι οι αλπικοί παγετώνες, γίνεται συνεχώς μικρότερος. Έχει χάσει 50 μέτρα σε ύψος τα τελευταία 30 χρόνια. Οι ειδικοί σε θέματα παγετώνων χρησιμοποιούν ένα σύστημα μέτρησης της τήξης του πάγου. Μέτρησα πόσο πάγο χάσαμε σε αυτό το μέρος από τον περασμένο Οκτώβριο. Χάσαμε περίπου 1 μέτρο και 40 εκατοστά. Η επιφάνεια του πάγου ήταν εδώ. Έφτασε εδώ μέσα σε 10-11 μήνες. Δεν φαίνεται ακραίο, αλλά εδώ είμαστε στο πάνω μέρος του παγετώνα. Δηλαδή αυτή η περιοχή θα έπρεπε να ήταν καλυμμένη με χιόνι αυτή τη στιγμή και ο παγετώνας να κέρδιζε σε όγκο. Αλλά χρονιές όπως αυτή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα χρόνια την τελευταία δεκαετία, ο παγετώνας λιώνει. Παντού ακούς τον ήχο του λιωσίματος των πάγων και τη μετατροπή τους σε νερό. Η αιτία είναι απλή. Κάνει πολύ περισσότερη ζέστη στην εποχή μας. Έχουμε αρκετό χιόνι. Τους τελευταίους 2 χειμώνες είχαμε υπερβολική ποσότητα χιονιού. Σε αυτό το μέρος έχει περισσότερα από 5 μέτρα χιόνι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Πιστεύαμε πως αυτό έφτανε για να κερδίσουμε λίγο περισσότερο όγκο στον παγετώνα μας. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι τόσο υψηλές, ώστε τα πάντα έλειωναν. Έτσι οι πάγοι λιώνουν και ο παγετώνας μας χάνει σε όγκο. Πάνω από 500 παγετώνες έχουν εξαφανιστεί στην Ελβετία από το 1850. Η πρόγνωση είναι ότι τουλάχιστον τα 2/3 όλων των αλπικών παγετώνων θα εξαφανιστούν μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού τον επόμενο μήνα με ένα καινούριο Climate Update. Climate Now. Σε συνεργασία με τον Κοπέρνικο.